Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, αυτές είναι οι εικόνες που καταγράφονται πλέον και στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Αλλάζουμε όμως και πάλι θέμα, καθώς λακκούβες, σαμαράτια, κακοτεχνίες και πρόχειρα μπαλώματα είναι αυτά που θα δει κανείς σε αρκετούς δρόμους της πόλης, κάνοντας μια βόλτα με το γιο ταχύτου. Η κατάσταση αποτελεί καθημερινό φαινόμενο όχι μόνο για τους ίδιους τους οδηγούς, αλλά και για απλούς δημότες, οι οποίοι λόγω των κακών παρεμβάσεων στους δρόμους δυσκολεύονται να μπουν ακόμη και στα σπίτια τους. Η εικόνα αρκετών δρόμων στην Αλεξανδρούπολη είναι γνωστή στους ντόπιους οδηγούς, σε όσους έχουν επισκεφθεί την πόλη οδικώς. Λακκούβες, σαμαράκια και κακοτεχνίες συνθέτουν το σκηνικό δρόμων που αποτελούν καθημερινό κίνδυνο για τα γιόταχη οχήματα και μερικές φορές ακόμη και για την ακαιρεότητα των ίδιων των οδηγών. Η κυρία Μάρθα μένει στην οδό Σιλατών. Ο δρόμος μπροστά από το σπίτι της μπαλώθηκε πρόχειρα, με αποτέλεσμα να αποτελεί καθημερινό κίνδυνο για την ίδια και κυρίως για την κόρη της, η οποία βρίσκεται σε αναπηρικό καροτσάκι. Εδώ Σιλατών 17. Ο δρόμος είναι αυτός που βλέπετε. Έχω παιδί με ειδικές ανάγκες, δεν μπορεί να βγει έξω. Ένα από το δρόμο, ένα από τα σκυλιά. Έγινε πριν 1,5-2 μήνες να βάλω ότι έγινε, αλλά αφού τους τρώσανε και φύγανε. Δεν τον πατήσαν καθόλου. Και τώρα έγινε αυτό το χάλι που έγινε. Ναι. Αυτή είναι η εικόνα. Και έχουν κλείσει τα πάντα. Ο δρόμος που αποτελεί όμως κατά πάσα πιθανότητα την κορονίδα των χαλασμένων δρόμων της Αλεξανδρούπολης είναι, όπως θα διαπιστώσετε, η διεισόμαση οδός Ρόδου. Οδός Ρόδου. Ένας δρόμος όπου η εικόνα μιλάει κυριολεκτικά από μόνη της. Η σύντομη πρινεροποντή γέμισε τις λακκούβες, οι οποίες είναι κυριολεκτικά αμέτρητες. Φυσικά το ερώτημα είναι ένα, γιατί ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης. Τι θα γίνει στην περίπτωση που δύο οδηγοί θέλουν να περάσουν ταυτόχρονα με τα οχήματά τους? Θα επικρατήσει το δίκαιο του ισχυρού ή είναι απλά θέμα τύχης? Γνωστός και μη εξαιρεταίος δρόμος με προβλήματα στην Αλεξανδρούπολη είναι φυσικά και ο οδός Ποιμενίδη. Ένας δρόμος που, όπως φαίνεται, έχει ακόμη πολλά προβλήματα και κυρίως πολλές λακκούβες να γεμίσει. Βρισκόμαστε στην πολύπαθη οδό Ποιμενίδη. Μετρήστε μαζί μας σημεία με σαμαράκια και λακκούβες. Σημείο πρώτο. Σημείο δεύτερο. Σημείο τρίτο. Σημείο τέταρτο.